Και πάμε τώρα σε σένα, Βαγγέλη, καθώς από ό,τι φαίνεται μία γυναίκα, μία λιμενικός, έγινε στόχος αγνώστων καθώς πέταξαν χειρομβοβίδες σε πολυκατοικία όπου διέμενε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, καθώς τον Απρίλιο της έκαψαν το αυτοκίνητό της. Τώρα λοιπόν σε πολυκατοικία στο Γλυφάδα βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός έξω από το σπίτι της. Αμέσως έσπευσαν ειδικοί άντρες της αστυνομίας και του στρατού όμως για να συλλέξουν την χειρομοβίδα. Η περώνη ήταν βγαλμένη, ανεβασμένη, που αυτό σημαίνει ότι οι δράστες, το χτύπημα δηλαδή, το συγκεκριμένο, το μαφιόζικο χτύπημα, ήθελαν να προκαλέσουν έκρηξη και ζημιές. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι από όλα αυτά. Καταλαβαίνουμε σε μια περιοχή όπου υπάρχουν αρκετές κατοικίες, αν υπήρχε έκρηξη της συγκεκριμένης βόμβας χειροβοβίδας, ότι πολύ πιθανό δυστυχώς να θρηνούσαμε θύματα. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι από αυτό, η αντίδραση ήταν άμεση της ελληνικής αστυνομίας. Ναι, βέβαια. Φαίνεται πως η γυναίκα, η λιμενικός, έχει μπει στο στόχαστρο συγκεκριμένης μαφίας. Το θέμα είναι ότι τώρα δεν συνέβη κάτι. Δηλαδή πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους οι αρχές, έτσι ώστε να δούνε ποιοι ή ποιος κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις που δέχεται η συγκεκριμένη λιμενικός, και φυσικά να μην έχουμε ξανά τέτοιο συμβάν, καθώς όπως είπες και εσύ, από τύχη δεν εξεράγει και δεν είχαμε θύματα. Αλλιώς φυσικά θα είχαμε πάρα πολλά θύματα και όχι μόνο την γυναίκα λιμενικό που έχουν σαν στόχο όπως όλα δείχνουν. Ναι, σημασία έχει να πούμε ότι την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και στη συγκεκριμένη υπόθεση.